Νεκρός από τα πυρά ενός 60χρονου έπεσε ένας 43χρονος ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ στο Βαμβακόπουλο Χανίων και η είδηση από το μεσημέρι κάνει το γύρο της χώρας. Συνδεόμαστε με τα Χανιά και τη Βίκη Παπαδογιαννάκη για να μας δώσει αναλυτικά το ρεπορτάζ. Βίκη, καλησπέρα από το Ηράκλειο. Καλησπέρα Μάνο, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας από τα Χανιά, όπου η τοπική κοινωνία είναι σοκαρισμένη από την είδηση του θανάτου του 43χρονου ιδιοκτήτη μίνι μάρκετ στο Βαμβακόπουλο. Και να πούμε, Βίκη, ότι παρακολουθούμε σχετικές εικόνες από το μίνι μάρκετ και το σημείο που έγινε το άγριο έγκλημα. Έτσι ακριβώς, ένα πολύ κεντρικό σημείο. Ο άτυχος 43χρονος δολοφονήθηκε έξω από την επιχείρησή του στο Βαμβακόπουλο Χανίων. Εκεί γύρω στη μία το μεσημέρι πήγε ο 60χρονος δράστης για να του ζητήσει το λόγο για κτηματικές διαφορές που φέρεται να είχαν. Τον πυροβόλησε με αυτοσχέδια κοντόκανη κυνηγετική καραμπίνα. Το τραύμα μάλιστα που του προκάλεσε ήταν διαπερές. Ο 43χρονος έπεσε εμόφυρτος και ο δράστης ειδοποίησε ο ίδιος τις αστυνομικές αρχές. Αστυνομικοί της άμεσης δράσης έσπευσαν στο σημείο, συνέλαβαν τον 60χρονο, ο οποίος στη συνέχεια ανακρινόμενος υποστήριξε ότι το θύμα δεν τήρησε τον λόγο του για διαφορές σχετικά με κτήματα τις οποίες είχαν και αυτός ήταν ο λόγος που τον οδήγησε σε αυτή του την πράξη. Την ίδια ώρα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο 43χρονος πατέρας ενός ανήλικου παιδιού μεταφέρθηκε βαρύτατα τραυματισμένο στο νοσοκομείο Χανίων, όπου δεν τα κατάφερε, εξέπνευσε λίγα λεπτά αργότερα. Με την οικογένεια, τους συγγενείς, τους φίλους και τους συγχωριανούς του 43χρονου να μην μπορούν να πιστέψουν το κακό που συνέβη. Θα πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες οι δύο άνδρες φέρεται να είχαν διαφορές και μάλιστα είχαν οδηγηθεί και στα δικαστήρια. Ο δράστης φέρεται μάλλον πιο σωστά να είχε οδηγηθεί στα δικαστήρια, γεγονός το οποίο είχε οδηγήσει και σε περαιτέρω κρίση της μεταξύ τους σχέσης, ενώ τραγική ηρωνία για τον άτυχο 43χρονο αποτελεί το γεγονός και για την οικογένειά του ότι λίγες ημέρες πριν η σύζυγός του, μετά από ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, μεταφέρθηκε και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου και εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Τώρα, σε βάρος του δράστη έχει σχηματιστεί δικογραφία, συνεχίζεται η προανάκριση και αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Βίκη Παπαδογιαννάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.